την πλήρη ετοιμότητά τους για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδεχομένως προκύψουν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων στην διάρκεια της χειμερινής περίοδου, δήλωσαν Περιφέρεια, Δήμοι και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Ηπείρου υπό την Προεδρία του Περιφερειάρχη Αλέξανδρου Καχρημάνη. Την συνεδρίαση άνοιξε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας Δημήτρης Μαυρογιώργος και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, ο οποίος στην εισαγωγική του τοποθέτηση ενημέρωσε ότι έχουν γίνει σημαντικές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις, καλύπτοντας κενά χρόνων, και εξήγησε πως μετά από πρόσφατη εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Υδάτων, οι περιφέρειες αναλαμβάνουν την ευθύνη καθαρισμού και των ορεινών χυμάρων. Ζήτησε δε από τις εταιρείες που διαχειρίζονται τους οδικούς άξονες να βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και σε διαρκή συνεργασία με την Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και την Τροχέα, ώστε να μην προκύπτουν κυκλοφοριακά ζητήματα. Έχουμε με διαγωνισμό, έχουμε αλάτι για τους παγετούς που μπορούμε να σας δώσουμε κιόλας ή να ρίξουμε σε όλο το επαρχιακό και εθνικό δίκτυο όταν απαιτείται. Με δικά μας μηχανήματα ή μισθωμένα εάν χρειαστεί και δεν μπορούμε εμείς με δικά μας να αντιπεξέλθουμε. Λοιπόν, ένας καλός συντονισμός, τα τηλέφωνα να είναι όλο το 24ωρο ανοιχτά, εκεί είναι η μεγαλύτερη επιτυχία του θέματος. Ό,τι χειρότερο είναι να παίρνει κάποιον φορέα υπεύθυνο και να μην μπορεί να βρει ανταπόκριση. Λοιπόν, τα χιονιστικά μας, παρόλο που κάθε χρόνο λόγω του ότι οι χειριστές μας βγαίνουν, οι περισσότεροι έχουν βγει στη σύνταξη και βγαίνουν στη σύνταξη, μικραίνουν, αλλά αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να δουλέψουμε με ιδιωτικά μηχανήματα, ντόπια μηχανήματα, ανάλογα με τις περιοχές, για συντονισμό και για καθαρισμό όλων των δικτύων. Και το πιο βασικό θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε το δίκτυο ανοιχτό και για θέμα υγείας, να πηγαίνει το ασθενοφόρο αν χρειαστεί σε μια περιοχή δύσβατη ή ορεινή με πολλές χειροπτώσεις να τα έχουμε ανοιχτά. Έχουμε ετοιμαστεί στα πλημμυρικά φαινόμενα που όλοι φοβούνται και όλοι σήμερα τα τρέμουμε, γιατί αλλάζουν οι συνθήκες. Βλέπετε, ή δεν βρέχει καθόλου ή όταν βρέχει βάζει πολύ υλικό που πέφτει. Εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε κάνει μια τεράστια προσπάθεια στην Ήπειρο και έχουμε κάνει δουλειές που δεν γινόταν πάρα πολλά χρόνια. Να ξέρετε, βγήκε και μια ανακοίνωση από τον κύριο Αραγώση ότι και στα ορεινά τα ρέματα υπεύθυνη είναι η περιφέρεια για τον καθαρισμό. Δηλαδή εκεί που δημιουργούσαν τα δασαρχεία, ότι ξέρεις, μου δημιουργείς θέμα, μου κάνεις κλπ. Νομίζω στις 6 Αυγούστου έχει βγει αυτό το έγγραφο και τους λέει ότι τον πρώτο λόγο σε όλα αυτά το έχει η περιφέρεια. Γιατί και μηνύσεις έχουν γίνει και σε μερικές περιπτώσεις μέχρι να βγουν οι άδειες χάθηκε ο στόχος. Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι επί της Εγνατίας και της Ιόνιας θέλουμε την πλήρη συνεργασία της πολιτικής προστασίας με την αστυνομία. Έχουμε χιονόπτωση, μας είπαν διάφορα, κλείνουμε τους δρόμους, είτε από την πλευρά της Δυτικής Μακεδονίας, είτε από την πλευρά της Ηπείρου, αφού καθαρίζουμε τους δρόμους, ξαναβάζουμε τις ταλίκες μέσα. Την προετοιμασία που υπάρχει στις περιφερειακές ενότητες Άρτας αλλά και Θεσπρωτείας μετέφεραν οι αντιπεριφερειάρχες Βασίλης Ψαθάς και Θωμάς Πιτούλης αντίστοιχα. Επικεντρώνονται κατά τη χειμερινή περίοδο συνήθως με βροχοπτώσεις έντονες, ειδικά έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα. Λίγα είναι τα προβλήματα που έχουμε με τις χιονοπτώσεις, προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε με τη συνδρομή ιδιωτών. Να ξέρετε ότι η Άρτα, όταν από χιονιστικά μηχανήματα και αλατιέρες μαζί με τους ιδιώτες διαθέτει μικρό αριθμό, συνολικά 4 ή 5 μηχανήματα, εκεί έχουμε ένα βαθμό δυσκολίας. Όταν έχουμε όμως έντονες χιονοπτώσεις, κατά τα άλλα δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα όσον αφορά τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Κυρίως όμως τα προβλήματά μας είναι, όπως σας είπα, είναι πλημμυρικής φύσεως. Είχαμε πολλά προβλήματα το 2015, για όσους δεν γνωρίζουν, που είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα με βροχοπτώσεις. Επομένως, πάντα στο μυαλό μας έχουμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα που μπορεί να συμβούν στην Άρτα. Να είμαστε σε ετοιμότητα να μπορούμε να βοηθούμε τους
συμπολίτες μας να κρατάμε τα μέτρα τα οποία ανακοινώνονται και όταν έρθει η ώρα να αντιμετωπίσουμε τα έκτακτα φαινόμενα του χειμώνα να είμαστε σε επάλξεις. Καλό είναι να έχουμε όλα τα μηχανήματα που διαθέτουμε σε εγρήγορση και επισκευασμένα, μην τα αφήνουμε τελευταία στιγμή και ψαχνόμαστε, και να έχουμε το προσωπικό μας σε εγρήγορση και σε διαθεσιμότητα όταν και όπου χρειαστεί. Από την πλευρά του, οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων αναφέρθηκαν στην στενή συνεργασία που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ Δήμων και Περιφέρειας για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων από έντονα καιρικά φαινόμενα, τονίζοντας ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι ελλείψεις που υπάρχουν στο προσωπικό, ενώ κάποιοι εξ αυτών έθεσαν και επιμέρους ζητήματα των περιοχών τους. Εξ όσων γνωρίζω, όλοι οι Δήμοι, εφαρμόζοντας τις οδηγίες του αρμόδιου Υπουργείου, έχουμε εκπονήσει, είμαστε έτοιμοι, τα αντίστοιχα σχέδια αντιμετώπισης πλημμυρικών φαινομένων, το σχέδιο Δάρδανος, όπως φέρει τον τίτλο. Θεωρώ ότι πραγματικά οι Δήμοι, και αυτό πρέπει να προκύψει και να φανεί και να το φωνάξουμε, ενώ είναι στην πρώτη γραμμή και αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τις καταστάσεις, δίνουμε και μια επίφαση βεβαιότητας και για το μέλλον. Οι υπηρεσίες του Δήμου έχουν προετοιμαστεί για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, έχουν ενημερωθεί όλες οι υπηρεσίες για αυτά τα οποία πρέπει να κάνουν, για το σχέδιο δράσης που έχουν σχέση με τις πλημμύρες, και νομίζω ότι θα είμαστε έτοιμοι να ολοκληρώσουμε το σχέδιο αυτό μέσα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στον έχουμε ένα συντισμένο ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και για τους σεισμούς. Και βέβαια, όπως και πέρυσι, είμαστε έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε έκτακτα φαινόμενα, πάντα σε συνεργασία με όλους σας, και νομίζω ότι το κλειδί κάθε τέτοιας επιτυχίας, όπως είπε ο κ. Μαυρογιώργος, είναι τα επί 24ωρου βάσεως τηλέφωνα, ανοιχτά τηλέφωνα και η δυνατότητα διαρκούς επικοινωνίας σε καθημερινή βάση όλων με όλους όπου χρειάζεται ανάγκη και από την πλευρά του Δήμου. Και έχω δίπλα μου και τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κ. Λόλη, που δεν τον βλέπετε γραμμένο, αλλά είναι μέσα στο ίδιο γραφείο. Θα είμαστε σε αυτή την προσπάθεια, νομίζω, συνεπείς για να αντιμετωπίσουμε κάθε κίνδυνο που έρχεται, ιδιαίτερα κάτω από αυτές τις περίπλοκες συνθήκες που βιώνουμε όλοι. Αντιμετωπίστηκαν και με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και από την περιφέρεια, όπου συνέδραμε και έγιναν ορισμένα έργα που μας βοήθησαν πάρα πολύ όσον αφορά τα πλημμυρικά και στη Βότιστα και σε άλλες τοπικές κοινότητες. Όσον αφορά για το χειμώνα, έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία και με την αστυνομία, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και το κλιμάκι της πυροσβεστικής, όπως μας βοηθάνε πολύ. Έχουμε φροντίσει και για την συντήρηση των μηχανημάτων και είμαστε πανέτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και αυτή την πρόκληση με τη βοήθεια βέβαια και των συναρμόδιων φορέων και ιδίως της περιφέρειας. Ο Δήμος είναι έτοιμος με τα δικά του τα μηχανήματα αυτά, τα λιγοστά που διαθέτει. Ήδη έχουμε καθαρίσει τους λάκους αυτούς, τους οποίους φοβόμαστε μην γίνουν κάποια αντιπλημμυρικά, μάλλον μην πλημμυρίσουν οι οικισμοί, ειδικότερα στα τοπικά διαμερίσματα Λαΐστης και Μεσοχωρίου. Ο Δήμος διαθέτει πολύ λίγα μηχανήματα, όπως σας έχω πει, και προσδοκούμε να έχουμε τη βοήθεια και της περιφέρειας και της πολιτικής προστασίας για να βγάλουμε το χειμώνα εις πέρας. Τέλος πάντων, το χιόνι δεν το φοβόμαστε γιατί το ξέρουμε καλά. Είμαστε χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση και είμαστε μεθυμένοι από τα χιόνια. Εμείς έχουμε τα τελευταία χρόνια αποδείξει ότι κάνουμε μια προσπάθεια να βοηθάμε όπου μπορούμε και να είμαστε χρήσιμοι και για τους δημότες αλλά και για τις συναρμόδιες υπηρεσίες. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το σκεπτικό και μοτίβο. Έχουμε παραγγείλει ήδη και το αλάτι μας. Είμαστε έτοιμοι. Τα μηχανήματα είναι δεδομένα. Οι ιδιώτες έχουμε κάνει την προκήρυξη για να φέρουν τα μηχανήματα και τα χαρτιά τους. Και ελπίζω και εύχομαι μετά από όλα αυτά που τα δύσκολα που περνάνε να μην είναι δύσκολος και χειμώνας για να μπορέσουμε όπως πέρυσι να τα απεξέλθουμε με τον καλύτερο τρόπο. Θα χρειαστεί λίγο από μέρους σας, Δημήτρη, στους επαρχιακούς με τις αλατιέρες. Αυτό είναι το επίμαχο θεωρώ. Όλα τα άλλα νομίζω ότι
θα τα βάλουμε σε μια σειρά και με συνεννόηση πάνω απ' όλα και με συνεχή επικοινωνία θα μπορούμε να παίρνουμε άλλο εμείς, άλλο εσείς και να βοηθάμε όπου μπορούμε και όπου είμαστε κρίσιμοι. Μας φοβίζουν περισσότερο τα πλημμυρικά φαινόμενα και λιγότερο η παγετή και τα χιόνια. Όσον αφορά το δεύτερο, τους παγετούς και τα χιόνια, είμαστε πραγματικά ετοιμοπόλεμοι. Έχουμε ετοιμάσει όλα τα οχήματα και τα μηχανήματα. Θέλοντας όμως να προσθέσω ότι μολονότι αυτή τη στιγμή διαθέτουμε 4 μεγάλα μηχανήματα με αλατιέρες και με τις λεπίδες και 2 μικρότερα, εντούτοις το πρόβλημά μας είναι στους ανθρώπους οι οποίοι θα χειριστούν αυτά τα οχήματα, διότι έχουμε συνεχείς αποχωρήσεις λόγω συνταξιδοτήσεων και φοβούμε επίσης ότι λόγω του κορονοϊού ενδεχομένως και για άλλους λόγους να μας λείψουν άνθρωποι και προσωπικό. Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω είναι λίγο στις πλημμύρες. Ήδη ο Δήμος έχει καθαρίσει κάποια σημεία τα οποία είναι ευαίσθητα, κάποια γεφύρια που εύκολα βουλώνουν και δημιουργούνται, μπορεί να δημιουργήσουν κάποιο μεγαλύτερο πρόβλημα. Εμείς έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα με τον Καλαμά. Έχουν γίνει προσπάθειες, σοβαρές προσπάθειες και από την περιφέρεια και από εμάς και κυρίως από την περιφέρεια. Έχει γίνει ένας γενικός καθαρισμός, αλλά δεν έχει καθαριστεί όπως πρέπει ο Καλαμάς, γιατί είναι πολλά ξερά πλατάνια τα οποία εμποδίζουν τη διέλευση. Και αντιλαμβάνεστε, όταν βρουν κάποια στενοπό, τότε έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή. Γι' αυτό θα παρακαλούσα, αν μπορούσαμε. Έχουν γίνει προσπάθειες, έχει γίνει και σε ένα μεγάλο βαθμό. Αν μπορούσαμε να καθαρίσουμε κάποια σημεία, ιδιαίτερα στην περιοχή του Γορμού, όπου είναι πάρα πολλά πλατάνια, και στην περιοχή του Παρακαλάμου. Εκεί δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα. Εμείς έχουμε καθαρίσει, όπως σας είπα, τα ρέματα κοντά στους οικισμούς που κινδυνεύουν, όπως είναι στους κουκλούς στο Μαζαράκι. Ήδη έχουμε κάνει και κάποια μπαζώματα, γιατί με τις μεγάλες πλημμύρες διαβρώνονται κάποια αγροκτήματα, κάποια χωράφια, και έχουμε μεταφέρει μεγάλες πέτρες όπου κάνουμε τα παζώματα για να μην μπορέσουν να αλλάξει ροή το ποτάμι και δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Στον σχεδιασμό του πυροσβεστικού σώματος αναφέρθηκε ο συντονιστής Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας και Νήσων Κώστας Παχίδης, ο περιφερειακός διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών Υπήρου Απόστολος Βασδέκης, ο διοικητής της πυροσβεστικής Ιωαννίνων Βασίλης Οικονόμου, αλλά και ο διοικητής της 5ης ΕΜΑΚΡΙ Ιωαννίνων Βαγγέλης Μπαλατσός. Για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση μιας καταστροφής που προέρχεται από πλημμύρες ή κατολιστικά φαινόμενα λόγω των βροχοπτώσεων ή και διάσωση κινδυνοβαίνων ατόμων, εφαρμόζουμε έναν επιχειρησιακό σχεδιασμό που βρίσκεται σε ετοιμότητα όλο το 24ωρο και διαθέτει τον εξής εξοπλισμό. Συνολικά διαθέτουμε στην περιφέρεια της Υπήρου 75 πυροσβεστικά οχήματα και 2 ειδικά της ΕΜΑΚ που είναι 77. Διαθέτουμε επίσης 74 πολιτές αντλίες, 7 αντλίες ΕΜΑΚ, σύνολο 81. 49 οχήματα τα οποία έχουν μόνιμο εργάτη για την αποκλεισμό ατόμων ή και οχημάτων και 3 οχήματα που έχει η ΕΜΑΚ, 52. Να μην γίνει ανάλυση ανανομό. Βάζουμε σε ετοιμότητα απευθείας το προσωπικό όλο με 23 συνεργεία άγγλησης και 8 συνεργεία διάσωσης, σύν έναν επιχειρησιακό αξιωματικό χρόνο σε περίπτωση που έχουμε έντονα πλημμυρικά φαινόμενα. Αν όμως αυτά συνεχίζουν, τότε πάμε σε ένα στάδιο 2 μερικής επιφυλακής, όπου συγκροτούμε 32 συνολικά οχήματα άγγλησης, 17 διάσωσης και 2 επιπλέον δρόνους. Στην κατάσταση τώρα γενικής επιφυλακής είναι όλο το προσωπικό μέσα και έχουμε 46 συνεργεία άγγλησης και 22 διάσωσης. Φυσικά υπάρχει στην ΕΜΑΚ 3 λέμβους διάσωσης, μια βάρκα ράφη και νευτές λέμβους, καθώς επίσης και ένα επιστροφόρο όχημα το οποίο συνδράμει στο έργο το δικό μας. Σε όλα αυτά, φυσικά, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως γνωρίζετε, θα έχουμε και συνδρομή από όμορες υπηρεσίες, είτε της περιφέρειας δικιάς μας, είτε ακόμα και από Αθήνα ή από Θεσσαλονίκη. Εκτεταμένες πλημμύρες στην περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων
αναφέρονται χικάστα συσμπόπληκτα σε διάφορες περιοχές όπου όλοι γνωρίζουμε, όχι μόνο στην περιφέρεια της Ηπείρου, αλλά και στη Θεσποτεία και στην Πλεύεζα. Άρα αυτά τα σημεία θα πρέπει λίγο να τα προσέχουμε, εκεί που παλιότερα μας έχουν βγάλει φαινόμενα. Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δώσουμε στις διαβάσεις, τα σημεία δηλαδή των επαρχιακών οδικών δικτύων, κατά κανόνα που διασταυρώνονται με χυμάρους, χωρίς γέφυρες, είναι πιθανόν κάτω από έντονες συνθήκες, έντονα καιρικά φαινόμενα, παρουσιάσουν πλημμυρικά φαινόμενα και πρέπει με ευθύνη τις τροχές αυτά να τα αποκλείουμε. Γέφυρες, τα σημεία των επαρχιακών οδικών δικτύων, κατά κανόνα που διασταυρώνονται με χυμάρους, με γέφυρες, είναι πιθανόν επίσης κάτω από έντονες καιρικές συνθήκες, να καταρρεύσουν ή να αποκαλέσουν κάποιες μικροβλάβες. Αστοχής λοιπόν, άρα θα παρακαλέσουμε την τροχιά στα σημεία αυτά να τα έχει υπόψη και φυσικά και εμείς να τις ενημερώσουμε για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τυχόν ατυχήματα. Από άποψη της υπηρεσίας μας έχουν ξεκινήσει και επικαιροποιούνται τα σχέδια αντιμετώπισης συμβάντων από παγετό, χιονοπτώσεις και πλημμύρες. Ο εξοπλισμός όλος που αναφέρθηκε και πριν βρίσκεται σε ετοιμότητα. Υπάρχει η απαραίτητη συντήρηση και είναι ετοιμοπόλεμος. Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι στην περιφέρειά μας, εκτός από τον εξοπλισμό σε αντλίες κλπ, υπάρχουν δύο επιστριοφόρα οχήματα τα οποία μπορούν να επέμβουν και σε περιπτώσεις πλημμυρών αλλά και στις χιονοπτώσεις. Θα πρέπει να γίνεται μια εκτίμηση και αξιολόγηση των συμβάντων και μια ιεράρχησή τους ώστε να χρησιμοποιούνται εκεί που πρέπει και όταν πρέπει, ώστε να στις παροχές βοηθείας που θα προσφέρουμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και πιο γρήγοροι. Επιστριοφόρα οχήματα δεν έχουμε μόνο δύο. Κάτω από τη διοίκηση του κυρίου Παχίδη είναι τέσσερα τα επιστριοφόρα. Έχει και ένα Κέρκυρα και ένα Δυτική Μακεδονία. Μπορεί να τα φέρει και αυτά να συνδράμουν όταν θα χρειαστεί. Και ένα που έχει ΕΜΑΚ και ένα Ιγουμενίτσα, συνολικά έχουμε τέσσερα. Και αν χρειαστεί, όπως ξέρετε, η πυροσβεστική υπηρεσία θα φέρει και άλλα. Θα φέρει και από δεύτερη ΕΜΑΚ, από Θεσσαλονίκη. Οπότε δεν έχουμε θέμα στα χιόνια. Λίγο τα φρεάτια να καθαρίζουν οι Δήμοι μέσα στην πόλη, γιατί τις προάλλες είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα. Και να είναι μεσαρέα, σεισμόπληκτα, ο Μάτσικας. Είχαμε πλημμύρες πάλι. Και με λίγο νερό. Λίγο τα φρεάτια εκεί στους υπονόμους, καθαρισμό συνέχεια. Και λίγο κι εσείς κύριε Μαυρογιώργο, του χειμώνα με τα χιόνια, για να μην έχουμε θανατηφόρα οχήματα, ειδικά πάνω στην Αστράκα. Με κανένα μήνυμα, με κάποια διαφήμιση, να μην επιχειρούν όταν είναι κλειστά τα καταφύγια πάνω στην Αστράκα και έχει χιόνι 2 και 3 μέτρα και καταλήγουμε σε θανατηφόρα ατυχήματα δυστυχώς. Να σας διαβεβαιώσω ότι ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι σε πλήρη λειτουργία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα. Εύχομαι να είμαστε όλοι καλά, το προσωπικό να είναι υγιές για να μπορεί να το αξιοποιήσει.